Ευνόητο είναι ότι η έννοια της διαχείρισης των υδατικών πόρων συμπίθεται από τρεις παραμέτρους: νερό, τεχνολογία και διοίκηση. Ο παράγοντας νερό αναφέρεται στην περιβαλλοντική, κλιματολογική, υδρογεολογική κλπ. Δηλαδή τη φυσική κατάσταση του ίδιου του πόρου. Ο παράγοντας τεχνολογία αναφέρεται στην επιστημονική γνώση, την ανάπτυξη εφαρμογών, τη διαχείριση έργων και εξοπλισμού. Η διοίκηση αναφέρεται στο ιδεολογικό, πολιτικό, θεσμικό πλαίσιο και τις δομές που το εφαρμόζουν. Οι υδρογεολογικές και υδρολογικές συνθήκες, η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση των υδάτων και οι επιπτώσεις ανεξυπιστάμενες ή σχεδιαζόμενες ανθρώπινες παρεμβάσεις προϋποθέτουν πολυεπίπεδες γνώσεις και πληροφορίες. Η σημερινή εκδήλωση αποσκοπεί στην κατανόηση και την αξιολόγηση όσο είναι δυνατόν της κατάστασης του υδατικού δυναμικού της περιοχής μας γενικά και στην αναζήτηση ίσων μεθόδων και πρακτικών για την προστασία του. Το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν ώψη των προγραμματιζόμενων επενδύσεων που επιχειρούνται στην περιοχή μας. Στο σημείο αυτό, παρακαλώ τον κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο Βατζανάκη, για μια τοποθέτηση. Απλώς να κάνω ένα χαιρετισμό. Καλώς ήρθατε στην ημερίδα που διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σιτίας σχετικά με την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του Δήμου μας. Βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, το νερό είναι ένα διαχρονικό θέμα, πάντα μας απασχολούσε και θα μας απασχολεί και στο μέλλον και νομίζω την παγκόσμια κοινότητα, εφόσον ακούμε ότι πλέον γίνονται πόλεμοι για το νερό, υπάρχουν πρόσφυγες εξαιτίας του νερού και ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε αυτό το πολύτιμο αγαθό. Εγώ θα μιλήσω γενικά για τη διαχείριση των νερών και την νομοθεσία που διέτει αυτή τη διαχείριση σε επίπεδο εθνικό πρώτα και τις κρίτες μετά. Διαχειρίζουμε το νερό σημαίνει μερινό για την εξορρόπηση των αναγκών και την εξασφάλιση επαρκών προσοχήτων σε κατάλληλη ποιότητα για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού είναι η διαδικασία που προωθεί τη συντονισμένη διαχείριση των υδατικών πόρων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής πρόνοιας χωρίς να απεμπολείται η αφορία των ζωτικών οικοσυστημάτων. Αυτή η ημερίδα προέκυψε από ένα δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου, όπου ομόφωνα αποφασίσαμε να γίνει μια τέτοια ημερίδα για να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι από επιστήμονες που κατέχουν το αντικείμενο. Ούτως ώστε όταν καλούμαστε να εκφράζουμε άποψη, να ψηφίζουμε για διάφορα θέματα, είτε αφορούν την προστασία του υδάτινου δυναμικού, είτε την ορθολογική διαχείριση, είτε την αξιοποίηση, να έχουμε μια καλύτερη διαμορφωμένη άποψη, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική γίνεται. Καλέσαμε λοιπόν σήμερα διάφορους επιστήμονες που θα μας με γνώμονα την επιστημονική τους επάρκεια βέβαια και λοιπά, είναι καθηγητές πανεπιστημίου κάποιοι και τη γνώση της περιοχής. Και κατόπιν στη διαλογική συζήτηση που θα γίνει πιστεύω ότι θα βγούμε από την ημερίδα αυτή με καλύτερα κατασταλαγμένες απόψεις όσον αφορά τη διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του Δήμου Σιτίας. Βεβαίως, σωστή διαχείριση πρέπει να γίνεται και από τις επιχειρήσεις και από τους δημότες μας, γιατί το νερό είναι πολύτιμο και θα είναι είδος ανεπαρχίας στο μέλλον. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει μελλοντικά, είναι ένα θέμα της παγκόσμιας κοινότητας. Από τη στιγμή που ακούμε για πόλεμους που γίνουν για το νερό, για πρόσφυγες ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση σε νερό. Επομένως, πρέπει να το προσέξουμε και από αυτή την ημερίδα θα προκύψουν διάφορα συμπεράσματα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Βασικά, το κύριο θέμα της συζήτησης είναι η υδατική πόρη του Δήμου Σιτίας και της ευρύτερης περιοχής. Η δική μου ομιλία βασικά θα επικεντρωθεί στην περιοχή του Παλαιοκάστρου, όπου ενδέχεται να γίνει και η μεγάλη επένδυση με τη Μονή του Οπλού και στην όλη περιοχή. Το κύριο αντικείμενο της μελέτης την οποία έχω κάνει εγώ είναι να δούμε την ποιότητα και την ποσότητα των υπόγειων αποθεμάτων, γιατί θα αποτελέσουν και την κύρια πηγή της νέας επένδυσης. Βασικά έχουμε επικεντρωθεί βλέποντας
την ανύψωση ή την πτώση του υδροφόρου ορίζοντα και την παράλληλη μελέτη των βροχοπτώσεων. Περιληπτικά θα μπορούσα να πω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Οι υδροφορές είναι τρεις υδροφορείς, βρίσκονται σε μια σχετική ισορροπία με ένα μέσο υψόμετρο 8 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας και με μια διακύμανση 2 με 3 μέτρα σύμπλην 3 από το 8, δηλαδή γύρω στα 10,5 με 6,5 να παίζει από εποχή σε εποχή. Οι βροχοπτώσεις φαίνονται να παραμένουν σταθερές την τελευταία τριεκονταετία με ένα μέσο όρο γύρω στα 520 μιλιμέτρα ανά έτος, όπου υπό αυτές τις συνθήκες δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε κύριο πρόβλημα. Το θέμα γεννιέται στα ξηρά έτη, όταν η βροχόπτωση του προηγούμενου υδρολογικού έτους πέφτει κάτω από τα 400, τότε θα πρέπει άμεσα να λαμβάνονται κάποια μέτρα έλεγχος των αντλήσεων και ίσως, ειδικά για τη μεγάλη μονάδα που πρόκειται να δημιουργηθεί, να ενεργοποιείται η αφαλάτωση. Βασικά, είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.